Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι πολίτες στην Ξάνθη διαδήλωσαν κατά της συμφωνίας για το Μακεδονικό, ενώ οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας και συνέχισαν την πορεία τους προς την οδό Καραολή και επέστρεψαν ειρηνικά στην πλατεία Ελευθερίας. Δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν παραταχθεί κατά μήκος της πόλης, κατευθύνοντας την πορεία των διαδηλωτών, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας και εξαπολύοντας πειρά στην πολιτική ηγεσία της χώρας για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης τέθηκαν εκτός κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πορείας, με τους διαδηλωτές να καταλήγουν και πάλι στην αφετηρία τους, χωρίς ευτυχώς να δημιουργηθεί καμία απολύτως ένταση ή παρεκτροπή. Εν τω μεταξύ, άγνωστοι πέταξαν μπογιές στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στην πλατεία Ελευθερίας στην Θεσσαλονίκη. Μετά το τέλος του συλλαλητηρίου, οι συγκεντρωμένοι συγκρότησαν πορεία, η οποία κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Τότε κάποιοι πέταξαν μπογιές στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στην πλατεία Ελευθερίας στην Θεσσαλονίκη. Η ενέργεια αυτή φαίνεται να αποδίδεται σε άτομα που αποκόπηκαν από την πορεία, η οποία έγινε σε συνέχεια του συλλαλητηρίου για το ονοματολογικό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας μπροστά από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Στο μεταξύ, παραπάνω πορεία κινούμενη από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης μέσω κεντρικών δρόμων έφτασε μέχρι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, από όπου οι συμμετέχοντες κινήθηκαν πάλι πίσω προς το ιστορικό κέντρο της πόλης. Ανακοίνωσε και τη βεβήλωση του μνημείου του Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη, καθώς και τις επιθέσεις σε άτομα στη Ροτόντα κατά την πορεία για τη Μακεδονία στο κέντρο της πόλης εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα όσα επακολούθησαν τη σημερινή συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη για τη συμφωνία με τη Φύρων προκαλούν οργή σε κάθε δημοκρατικό πολίτη, αναφέρει η ανακοίνωση. Η βεβήλωση του μνημείου του Ολοκαυτώματος αμαυρώνει τη χώρα μας διεθνώς, όπως και τα δημοσιεύματα για επιθέσεις ακροδεξιών διαδηλωτών σε άτομα στη Ροτόντα. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή ούτε στις φασιστικές πρακτικές, ούτε στην ακροδεξιά ρητορική που τις καλλιεργεί. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να αντιληφθεί έστω και σήμερα τις ευθύνες του και να σταματήσει να προσφέρει πολιτική κάλυψη στο εθνικιστικό μίσος και τη βία, σημειώνει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολες στιγμές εντωμεταξύ βίωσε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, όταν λίγο μετά τις 11 το βράδυ η λιμουζίνα που μετέφερε τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος καθόταν στην μπροστινή θέση δίπλα στον οδηγό, ανέβηκε ανάποδα στην οδό Μητροπόλεως, προφανώς προερχόμενη από τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής, στην οδό Φιλοθέης, δίπλα στη Μητρόπολη Αθηνών, με σκοπό μάλλον να περάσει μπροστά από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία και να συνεχίσει προς τη Βασιλή Σοφίας ή την Πανεπιστημίου. Προφανώς τα στελέχη της ασφάλειας του προκαθήμενου της Ελλαδικής Εκκλησίας εκτίμησαν λάθος την κατάσταση ή είχαν εσφαλμένη πληροφόρηση για το πού βρίσκονταν οι διαδηλωτές, οι οποίοι λίγη ώρα νωρίτερα είχαν εκδιωχθεί από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, ύστερα από επέμβαση δυνάμεων των ΜΑΤ με τη χρήση και χημικών. Οι διαδηλωτές, για να αποφύγουν την αποπνικτική ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει τα χημικά, είχαν κατεβεί στην κάτω πλευρά της πλατείας και τότε ακριβώς βρέθηκε ανάμεσά τους το αυτοκίνητο του Αρχιεπισκόπου. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς έφτασαν στο σημείο να ανεβούν ακόμη και πάνω στο αυτοκίνητο του Αρχιεπισκόπου, ενώ οι διαμαρτυρίες τους συνοδεύονταν από ύβρις κατά του ιεράρχη. Τελικά, ο οδηγός της λιμουζίνας κατάφερε να κάνει όπισθεν και να διαφύγει μέσω της οδού Φιλελλήνων, αφού ήδη άλλοι διαδηλωτές είχαν μπλοκάρει την οδό Μητροπόλεως σε περίπτωση που το αυτοκίνητο του Αρχιεπισκόπου προσπαθούσε να περάσει από εκεί. Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες οι αντιδρώντες στην συμφωνία της ελληνικής με τη Σκοπιανή ηγεσία είχαν πολλές φορές εκφράσει τη δυσφορία τους για τον τρόπο με τον οποίο δεν αντέδρασε ο κύριος Ιερώνυμος στις μεθοδεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης.